Είμαι ο Γκριγκζέρ της καρδιάς σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα βέβαια θα κάνουμε ένα βίντεο review, δεν θα κάνουμε κάποιο unboxing. Είμαι επάνω στον ημιτό, είμαι σε ένα σημείο το οποίο λέγεται Θέα Ταξιάρχης, λίγο πιο πάνω από τη Μονή του Ταξιάρχη. Και σήμερα θα σας κάνω το review, αλλά επίσης θα κάνουμε και το giveaway για το Huawei Watch GT3 Active. Είναι το ρολόι το οποίο είδαμε το προηγούμενο διάστημα που σας έκανα unboxing, οπότε ετοιμαστείτε γιατί ένας τυχερός θα το κερδίσει. Απλά σήμερα θα κάνουμε bonus 2 review, γιατί αν θυμάστε καλά, πριν από αρκετό διάστημα είχα ανοίξει και το Huawei Watch GT3 Pro. Για το συγκεκριμένο το ρολόι δεν σας έχω πει καθόλου την άποψή μου, άρα σήμερα θα σας πω την άποψή μου και για τα δύο τα ρολόγια. Το GT3 Pro είναι το βασικό μου ρολόι και αυτό που χρησιμοποιώ καθημερινά. Το GT3 Active είναι ένα ρολόι το οποίο το χρησιμοποίησα περίπου για 2-3 εβδομάδες για να μπορέσω να δω τις λειτουργίες του, την μπαταρία του, τα πάντα του. Και σήμερα ήρθε η ώρα να τα πούμε όλα. Έχω εδώ πέρα το σκονάκι μου με τις πληροφορίες, γιατί προφανώς δεν τα θυμάμαι όλα. Θα σας πω τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Θα σας πω και 1-2-3 σημεία στα οποία διαφοροποιούνται, γιατί πάνω κάτω είναι ίδια. Αυτό το βίντεο ωστόσο είναι ακόμη ένα, αλλά είναι και το τελευταίο βίντεο το οποίο γυρίζω με το Samsung Galaxy S23 Ultra. Το συγκεκριμένο το γυρίζω σε ανάλυση 4K σε σχέση με το 8K που γυρίσαμε το review για το Huawei Mate 50 Pro. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα, και πάμε να ξεκινήσουμε για να σας το πω. Σας το δείχνω λοιπόν εδώ και πάλι. Αυτή τη στιγμή εγώ φοράω το Huawei Watch GT3 Pro, όπως σας είπα, με ένα από τα δικά μου το λουράκι που αγόρασα. Γιατί έχω για κάποιο λόγο την χαζή σκέψη όταν παίρνω τα ρολόγια να βγάζω κατευθείαν τα λουράκια. Το ίδιο βέβαια έκανα και με το GT3 Active, δεν χρησιμοποίησα καθόλου το λουράκι του, με το που το έβγαλα μπήκε κατευθείαν στο κουτί. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά. Η οθόνη και στα δύο είναι 1,43 ίντσες. Προσωπικά θεωρώ, δεν ξέρω γιατί κάθεται στα μάτια μου έτσι, ότι το GT3 Active είναι λίγο πιο μεγάλη. Έτσι όπως είναι η κατασκευή του, ίσως είναι αυτή το μαύρο το χρώμα. Δεν ξέρω να σας πω γιατί μου φαίνεται μεγαλύτερη, αλλά έτσι όπως είναι η κατασκευή του, εμένα μου φαίνεται πιο μεγάλη. Και για τα δύο τα ρολόγια η οθόνη είναι AMOLED, η ανάλυση της είναι High Definition. Έχουμε μια διαφορά, και σας το λέω από εδώ πέρα, στο μέγεθος και στα γραμμάρια, αλλά είναι αμεληταία η διαφορά τους. Δηλαδή για να καταλάβετε, το GT3 Pro έχει μέγεθος 46,6 και 46,6, ενώ το GT3 Active είναι 45,9. Το πάχος στο GT3 Pro είναι 10,9, ενώ στο Active είναι 11. Ουσιαστικά είναι η ίδια, γιατί ούτως ή άλλως η κάσα τους είναι 46, σύμφωνα με το Huawei. Μικρή διαφορά έχουμε επίσης στο βάρος τους, δηλαδή το Huawei Watch GT3 Pro είναι περίπου 54 γραμμάρια, ενώ το Huawei Watch GT3 Active είναι περίπου 42,6. Αυτό το βάρος είναι μετρημένο χωρίς το λουράκι. Έρχονται και τα δύο με ασύρματη φόρτιση, έρχονται επίσης και τα δύο με αδιαβροχοποίηση ATM5. Βέβαια στο GT3 Pro η Huawei επισημαίνει ότι η αδιαβροχοποίηση μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα και του δίνει τη δυνατότητα να μπει στη θάλασσα μέχρι 30 μέτρα, ενώ στο GT3 Active αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. Έρχεται με επιταχυνσιόμετρα, με γεωμαγνητικούς αισθητήρες, έρχεται επίσης με αισθητήρα θερμοκρασίας. Αυτό τονίζω και πάλι ότι μετράει τη θερμοκρασία του σώματος επιφανειακά, δηλαδή στο σημείο που κουμπάει στο χέρι, ενώ το GT3 Pro έρχεται επίσης με αισθητήρα και τον έχει στο κουμπί εδώ από κάτω, ο οποίος βοηθάει να κάνουμε ηλεκτροκαρδιογράφημα ακουμπώντας το και ενεργοποιώντας την επιλογή μέσα από εδώ. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο όσον αφορά τις λειτουργίες. Επίσης έρχεται με Bluetooth, έρχονται με ενσωματωμένο ηχείο, έρχονται με ενσωματωμένο μικρόφωνο, έρχονται με GPS, και τα δύο είναι με δίμπαντα, με GPS, με GLONASS. Σε αυτά είναι ίδια. Επίσης μια τεράστια διαφορά που έχουν, χωρίς ωστόσο να κάνει αίσθηση σε κάποιον που έχει και το ένα και το άλλο ή να κάνει αίσθηση την ώρα που το φοράει, είναι ότι το συγκεκριμένο το ρολόι που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, το Huawei Watch GT3 Pro, είναι κατασκευασμένο με τιτάνιο, ενώ επίσης τα τζάμια που έχει επάνω του είναι με sapphire glass. Σε σχέση με το GT3 Active, το οποίο είναι φτιαγμένο, η κάσα του είναι φτιαγμένη με ατσάλι, ενώ το υπόλοιπο είναι φτιαγμένο με πλαστικό. Το υπόλοιπο εννοώντας το πίσω, αυτό που ακουμπάει στο χέρι μας. Αυτό είναι φτιαγμένο με πλαστικό. Η διαφορά τους δηλαδή είναι μεγάλη στο κατασκευαστικό όσον αφορά τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Από εκεί και πέρα έχουμε μία μικρή διαφοροποίηση
θεωρητικά μικρή διαφοροποίηση ως προς τη χρήση, με την έννοια το ότι για το Huawei Watch GT 3 Pro η μπαταρία κρατάει μεταξύ 8 με 14 ημέρες αναλόγως τη χρήση. Δική μου εμπειρία και στα δύο, με την χρήση που εγώ κάνω, δηλαδή κάποιες μέρες ποδήλατο, άρα σίγουρα καταγραφή της διαδρομής με το GPS. Απλά η διαφοροποίηση που κάνω εγώ είναι ότι συνδέω και τον φοράω, και αυτή τη στιγμή τον έχω εδώ πέρα μέσα από τα ρούχα. Φοράω τον ημάντα της Polar και τον συνδέω με Bluetooth στη συσκευή. Μπορεί να συνδεθεί και με τα δύο τα ρολόγια. Άρα γλιτώνω σε εισαγωγικά την ενέργεια που θα κατανάλωνε υπό άλλες συνθήκες και το ένα ρολόι και το άλλο, για να κάνει ανάγνωση των καρδιακών παλμών, γιατί ουσιαστικά αυτή τη μέτρηση την τραβάει κατευθείαν από τον ημάντα. Βέβαια, έχω κάνει και μία-δύο διαδρομές φορώντας τον ημάντα και στέλνοντας τα δεδομένα στο flow app της Polar και καταγράφοντας παράλληλα τους καρδιακούς παλμούς με το ρολόι. Θα σας δείξω τα γραφήματα για να τα δείτε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Όπως μπορείτε να δείτε, η καταγραφή που έχω κάνει είναι ίδια. Και το λέω ίδια γιατί ένας καρδιολόγος, ας πούμε, να το πω έτσι, που δεν έχει απόλυτη ισχύ, αλλά είναι και μια αλήθεια, γιατί εγώ όταν πήγα σε έναν καρδιολόγο και μου λέει θέλεις να κάνουμε και αυτό, του λέω αν θέλεις έχω μια καταγραφή, έχω η μάντα και ρολόι, μου λέει η μάντα. Επειδή έχει καλύτερη επαφή με το δέρμα. Δεν είναι οπτικό και το τραβάει με τους αισθητήρες που έχει, που τραβάνε τα ηλεκτρικά σήματα, κάπως έτσι μετράει ο ημάντας. Είναι πιο ακριβής. Βλέπετε όμως ότι στα γραφήματα τα οποία σας έχω, η διαφοροποίηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δηλαδή, εγώ που το πήγαινα σιγά σιγά και στα δύο τα γραφήματα για να δω λίγο τις διαφορές όσον αφορά τους παλμούς, είναι δύο παλμοί, τρεις παλμοί, ένας παλμός, εννοώντας ότι το ρολόι είναι δύο, τρεις ή έναν παλμό πιο πίσω. Η δάλωση είναι ίδια καταγραφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καλός ή κακός. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι ιατρική συσκευή, το ξέρω ότι δεν είναι ιατρική συσκευή, απλά όταν το χρησιμοποιείς για να καταγράφεις τις διαδρομές που κάνεις με το ποδήλατο και θέλεις να έχεις και μια εικόνα ως προς το πώς αποδίδει η καρδιά, το συγκεκριμένο εν μέρη είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί σου δίνει πληροφορίες τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να δεις αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή αν είναι κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό. Αν δηλαδή νιώσεις κάποια ενόχληση στην καρδιά, έχεις πάνω κάτω μια εικόνα και είναι πολύ βολικό. Το συγκεκριμένο, αυτό εμένα μου δείχνει ότι όσον αφορά το TrueSync, νομίζω αυτή είναι η τεχνολογία που εφαρμόζει η Huawei για να καταγράφει τους παλμούς και να μπορεί να τους αναλύει και να τους περνάει μέσα στην εφαρμογή. Προς το παρόν δουλεύει πολύ καλά. Δεν έχει επηρεαστεί παρά τις όποιες αναβαθμίσεις έχουν γίνει. Άρα, εγώ από αυτό προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια, γενικότερα είμαι ευχαριστημένος σε αυτόν τον τομέα στα ρολόγια της Huawei. Επίσης, έχω δει τεράστια βελτίωση σε σχέση με το Huawei Watch GT 2. Pro, το οποίο είχα παλιότερα, και αυτό ισχύει και για το Active και για το 3 Pro που συζητάμε σε αυτό το βίντεο. Έχω δει, που λέτε, πολύ μεγάλη διαφορά ως προς την καταγραφή της διαδρομής από το GPS. Γιατί στο GT 2 Pro έβλεπα ότι καμιά φορά εκεί που πήγαινα στο δρόμο ξαφνικά έφευγα και βρισκόμουν μέσα στα κτίρια και πήγαινα γύρω-γύρω και ψαχνόμασταν. Και το GT 3 Pro και το GT 3 Active κάνουν πολύ καλή καταγραφή. Θα ξεφύγει πολύ δύσκολα από τη διαδρομή και από το δρόμο και θα σε δείξει σε λάθος σημείο, εκτός και αν είναι καμία πάρα πολύ δύσκολη στροφή που δεν πιάνει πολύ καλό σήμα γιατί είναι πολύ πυκνά και πολύ κοντά τα κτίρια. Εκεί μπορεί ακόμα και το αυτοκίνητο να κάνει κάποιο λάθος και να σε δείξει λίγο πιο έξω. Αλλά η καταγραφή τους είναι πάρα πολύ καλή. Ειδοποιήσεις έρχονται όλα, WhatsApp, Viber, εφαρμογές τύπου Revolut, τύπου τράπεζες, email, μηνύματα. Έχει ένα κακό, να το πω έτσι, και στα δύο τα ρολόγια, αλλά αυτό έχει να κάνει με το λειτουργικό, το οποίο αν σου έρθει μήνυμα από το WhatsApp, σου δείχνει στην οθόνη του ρολογιού την εφαρμογή, το εικονίδιο του WhatsApp. Αν σου έρθει μήνυμα από Viber, από SMS, από εφαρμογή τράπεζας ή από οτιδήποτε άλλο, σου δείχνει απλά το εικονίδιο του μηνύματος. Άρα πρέπει να μαντέψεις το αν το συγκεκριμένο είναι κάτι από τράπεζα, εκτός και αν σου αναφέρει ξεκάθαρα κάποιο λεκτικό το οποίο καταλαβαίνεις ότι είναι από αυτό. Αν είναι από Viber, αν είναι από κάτι άλλο, αν είναι email ή οτιδήποτε. Εκεί είναι λίγο μπερδευτικό. Θα το ήθελα να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο ως προς το ποια εφαρμογή
λειτουργεί κάθε φορά και σου στέλνει τις ειδοποιήσεις. Μπορείς να μιλήσεις κανονικά από το ρολόι όταν σε παίρνει τηλέφωνο. Φυσικά υπάρχει το θέμα το ότι αναλόγως του πώς θα κάθεται το ρολόι εκείνη την ώρα στο χέρι, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα αν κάνουμε κάποια κλίση τον καρπό μας να κλείνει. Το μικρόφωνο είναι από αυτή την πλευρά. Να κλείνει το μικρόφωνο γιατί μπορεί να το μπουκώνει στο χέρι. Άρα να μην μας ακούνε πολύ καθαρά ή πολύ δυνατά. Ωστόσο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι κακό του ρολογιού. Όλα τα ρολόγια τα οποία έχουν το μικρόφωνο από το πλάι και κάτω έχουν αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε, εάν μας παίρνουν κάποια τηλέφωνα, τις αναπάντητες ή και τα τηλέφωνα τα οποία έχουμε απαντήσει, να τα βλέπουμε στην εφαρμογή των κλήσεων που έχει το ρολόι. Άρα να καλούμε απευθείας από το ρολόι και να μιλάμε από αυτό χωρίς να χρειάζεται να πιάσουμε το κινητό μας. Το συγκεκριμένο ωστόσο προϋποθέτει ότι το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το Bluetooth, με τη συσκευή του κινητού μας, για να μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση και να μπορεί να μεταδίδει ο ήχος. Επίσης έχουν ενσωματωμένο χώρο μνήμης και μπορούμε να μεταφέρουμε τραγούδια. Και για να σας πω την αλήθεια, έχω μεταφέρει εγώ ένα τραγούδι εδώ πέρα και θα σας το βάλω να το ακούσετε για να δείτε πώς ακούγεται. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Το βάζω στο τέρμα για να ακούσετε πώς ακούγεται. Και δείτε και αυτό που σας λέω, ότι μπορεί να μπουκώσει το ηχείο έτσι όπως κάθεται στο χέρι. Τώρα ακούγεται καθαρά. Τώρα είναι μπουκωμένο. Αυτό είναι που σας περιγράφω κάθε φορά. Αυτό είναι λίγο ενοχλητικό. Γενικότερα μπορούμε από εδώ να χειριστούμε είτε τη μουσική την οποία ακούμε από το ρολόι το ίδιο, και αυτό μας βοηθάει γιατί μπορεί να θέλουμε να βγούμε για τρέξιμο και να μην πάρουμε το κινητό μας. Αν έχουμε μεταφέρει τα τραγούδια που θέλουμε να ακούμε στο ρολόι, το συγκεκριμένο συνδέεται με τα ακουστικά μας με Bluetooth και παίζουμε τη μουσική κατευθείαν από εδώ χωρίς να χρειάζεται να έχουμε τη συσκευή του κινητού μας. Δίνει ωστόσο τη δυνατότητα, εφόσον παίζουμε μουσική από κάποια εφαρμογή από το κινητό, είτε από την native εφαρμογή που έχει το κινητό, είτε από το Tidal προκειμένου που παίζω εγώ συνήθως. Κάποια άλλη εφαρμογή δεν έχω δοκιμάσει. Μπορούμε μέσα από εδώ να βλέπουμε και το τραγούδι το οποίο αναπαράγεται. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο ή στο προηγούμενο. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε μέσα στο τραγούδι για να πάμε σε κάποιο άλλο σημείο του τραγουδιού. Μπορούμε επίσης να αυξομοιώσουμε τον ήχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ βολικό γιατί δεν χρειάζεται να κοιτάζεις εδώ. Επίσης, αν έχουμε κινητό Huawei, δεν ξέρω αν λειτουργεί με το Petal Maps και σε άλλες συσκευές, αλλά αν έχουμε κινητό Huawei και χρησιμοποιούμε το Petal Maps για να μετακινηθούμε στον δρόμο, μπορούμε να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή του Petal Maps και στο ρολόι και να μας στέλνει ειδοποιήσεις και στις δύο τις συσκευές. Το κάνει αυτό. Όταν με ακούτε να μην το επισημαίνω, το κάνει και στις δύο τις συσκευές. Μπορεί να μας δείχνει στρίψτε δεξιά σε 40 μέτρα, στρίψτε αριστερά, πηγαίνετε ευθεία και μας δείχνει τις διαδρομές εδώ πέρα και κάθε φορά δονείται. Χτυπάει το ημερολόγιο, άρα μπορούμε να δούμε τις ειδοποιήσεις του ημερολογίου. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε την εγγραφή που έχουμε στο ημερολόγιο. Τι άλλο κάνει? Το GT3 Pro επίσης, σαν ρολόι, έχει και μια λειτουργία όπου αν ενεργοποιήσεις, εγκαταστήσεις την εφαρμογή του να κάνεις ηλεκτροκαρδιογράφημα, όταν τελειώσεις την άσκηση, είτε εγώ το κάνω με το ποδήλατο, οπότε δεν ξέρω αν το κάνει και με τα υπόλοιπα, αλλά φαντάζομαι ότι για να το κάνει με το ποδήλατο, θα το κάνει και με τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν τελειώνεις την άσκηση, μετά από ένα μισάωρο, σου χτυπάει μια ειδοποίηση και σου λέει ότι τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να μπορείς να κάνεις ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Και κάνεις κατευθείαν το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το σέρνει κατευθείαν στο Huawei Health. Τονίζω και πάλι, και σας το έχω πει και στο standboxing που κάνουμε για τα βίντεο, ότι μπορούμε να συγχρονίσουμε τα δεδομένα μας με τη Strava και με το Komoot. Η Huawei βέβαια λέει ότι μπορούμε να συνθέσουμε τα δεδομένα μας και να τα μεταφέρουμε και στο Adidas Running, ωστόσο δεν υπάρχει επιλογή μέσα από την εφαρμογή το Huawei Health. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην εφαρμογή της Adidas. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εν τω μεταξύ, πρέπει να έχω κάνει εγώ την επιλογή αυτή και νομίζω ότι ξέρω ποια είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ψάξει για να σας πω τη χαζομάρα μου να το αλλάξω. Υπάρχει μια επιλογή μέσα εδώ πέρα, στην οποία επιλέγεις να το. Λέγεται έξυπνες ειδοποιήσεις, όπου ουσιαστικά λέει λάβετε ειδοποιήσεις στη φορητή συσκευή με βάση την κατάσταση χρήσης του τηλεφώνου. Νομίζω αυτό είναι η επιλογή η συγκεκριμένη. Αυτό που κάνει, αν είναι αυτό, το τονίζω δεν είμαι σίγουρος, αυτό που κάνει είναι ότι όταν το έχεις ενεργοποιημένο και δεν χρησιμοποιείς το κινητό, το κινητό δεν χτυπάει καθόλου, εννοώντας ότι δεν ακούγεται ο ήχος και χτυπάει μόνο το ρολόι. Είναι το μοναδικό το οποίο σε ειδοποιεί ότι έχεις ένα μήνυμα, μια κλήση, οτιδήποτε. Όχι στις κλήσεις χτυπάει το κινητό, στα μηνύματα, email, γενικότερα αυτού του τύπου τις ειδοποιήσεις, το κινητό δεν χτυπάει καθόλου.
Νομίζω ότι αυτή είναι η βλακεία και βαριέμαι απλά να κάτσω να το ψάξω και να το αλλάξω. Γιατί παλιότερα χτυπούσαν και τα δύο. Από εκεί και πέρα, σαν επιλογή ρολογιών, αν με ρωτήσει κάποιος αν θα τα συνέστηνες. Γενικότερα έχετε καταλάβει ότι όσον αφορά τη Huawei έχω μία πολύ καλή προδιάθεση πάντα, αλλά προσπαθώ να είμαι και αντικειμενικός, όχι υποκειμενικός. Κάθε φορά το λέω ότι όσον αφορά τα smartwatches, η Apple είναι κορυφή, αλλά είναι κορυφή με την έννοια του ότι έχει καλύτερη υποστήριξη στο ρολόι από τους κατασκευαστές των εφαρμογών. Το λειτουργικό της είναι τέτοιο που μπορούν οι κατασκευαστές να το χρησιμοποιήσουν. Δεν ξέρω αν υπό άλλες προϋποθέσεις η Huawei θα έκανε το ίδιο, εάν δεν υπήρχαν τα θέματα που υπάρχουν με την Αμερική. Από αυτή την άποψη, από θέμα υποστήριξης δηλαδή κατασκευαστών εφαρμογών, δημιουργών εφαρμογών, έχει ένα θέμα γιατί δεν έχει τόσες πολλές επιλογές από τις εφαρμογές που μπορείς να βρεις και να εγκαταστήσεις στο κινητό. Δηλαδή, ας πούμε, ένα θα με βόλευε να υπήρχε η εφαρμογή του Tidal στο ρολόι και να ξεκινούσα να παίζω μουσική μέσα από εδώ, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγω το κινητό κάθε φορά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αντιπαρέλθεις εφόσον δεν θέλεις να πιάνεσαι από το ότι α, δεν έχει αυτό, δεν έχει εκείνο, δεν έχει τ' άλλο. Ιδάλλως από θέμα λειτουργιών, από θέμα αδιαβροχοποίησης, από θέμα καταγραφής ασκήσεων, είναι εκπληκτικό. Η καταγραφή του είναι πάρα πολύ καλή. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα από το Huawei Health και να το χρησιμοποιούμε με το ρολόι και πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο σου βγάζει, για το τρέξιμο που το έχω δοκιμάσει, σου βγάζει συγκεκριμένες μέρες να τρέχεις, συγκεκριμένη διάρκεια, την οποία την αναλάσει για να αλλάζει η ένταση, ούτως ώστε να δημιουργήσει άλλη αίσθηση στο σώμα και να μπορείς να γυμνάζεσαι, είναι πάρα πολύ καλό. Θα το συνέστηνα με τα χείλια. Μπορεί να λειτουργήσει με λειτουργικά Harmony 2, Android 9, τα έχω γραμμένα εδώ η αλήθεια, γιατί ψάχνουμε. Μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν με Android 6, iOS 9 και Harmony 2 και πάνω. Αν είναι παλιότερα τα λειτουργικά, δεν λειτουργεί. Σαφώς χρειάζεται να εγκαταστήσουμε στη συσκευή μας το Huawei Health για να μπορεί αυτό να συγχρονιστεί, να ρυθμιστεί και να ενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις των εφαρμογών που θέλουμε. Να διαχειριζόμαστε μουσικές, τα πάντα. Γενικότερα είναι επιλογές τις οποίες εγώ στα ρολόγια τις συστήνω ανεπιφύλακτα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσω να πω το πιο σημαντικό, να το πω έτσι, όσον αφορά τα ρολόγια. Είπαμε ότι δίνουν διάρκεια λειτουργίας μέχρι 14 ημέρες. Τώρα δεν σας πάω στο 8, τυπική έντονη χρήση και τέτοια, μέχρι 14 ημέρες. Αυτό που έχω παρατηρήσει στο GT3 Active, που είναι ένα ρολόι το οποίο η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποίησα περίπου για 2-3 εβδομάδες, είναι ότι με κάθε φόρτιση του ρολογιού, το συγκεκριμένο, δηλαδή ουσιαστικά δύο φορτίσεις μπόρεσα και το έκανα, κρατάει περίπου 10-11 μέρες βαριά. 14 δεν κατάφερα να φτάσω, παρότι ήταν το ρολόι καινούριο, η μπαταρία ήταν ουσιαστικά χρησιμοποιητή. Όσον αφορά το GT3 Pro, και αυτό πάνω κάτω μου βγάζει ας πούμε 10 μέρες, γιατί το GT3 Pro, εντάξει, επειδή το έχω περισσότερο διάστημα, από την αρχή βέβαια, το χρησιμοποιώ και πιο έντονα. Το Active δεν το χρησιμοποίησα τόσο εντατικά για να του βγάλω τα σηκώτια που λέμε, ενώ το Pro το χρησιμοποιώ συνέχεια, αντίστροφη μέτρηση, χρονόμετρα, ξυπνητήρια, μόνιμη καταγραφή, τα πάντα βέβαια. Τα περισσότερα από αυτά τα ενεργοποίησα και στο Active, αλλά το χρησιμοποιώ περισσότερο. Και τα δύο υπολογίζω ότι βγάζουν περίπου ένα δεκαήμερο. Βέβαια, συγκριτικά με άλλα ρολόγια, το να κρατάει η μπαταρία 10 μέρες αντί για μία μέρα ή για μία μισή και να πανηγυρίζουμε στη μία μισή και να λέμε τέλεια, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό το να πεις ότι έχω 50% μπαταρία και ξέρω ότι θα μου βγάλει άλλες 4 ημέρες ή άλλες 3 ημέρες και δεν χρειάζεται να ανησυχήσω γιατί μπορεί να χρειαστεί να πάω κάπου, μπορεί να χρειαστεί να κάνω κάτι και δεν πρέπει να κουβαλάω μόνιμα έναν φορτιστή πάντα μαζί μου. Εννοείται πως επειδή φορτίζει ασύρματα, μπορούμε να το φορτίσουμε από έναν ασύρματο φορτιστή, όπως επίσης μπορούμε να το φορτίσουμε και με την αντίστροφη ασύρματη φόρτιση που έχουν τα κινητά, όχι όλα αυτά που έχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρουμε, γιατί για κάποιους μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Αν με ρωτήσει επίσης κάποιος αν θα το συνέστηνα για καταγραφή των διαδρομών σε βουνά, για να το παίρνεις και να πας να περπατάς πάνω σε κορυφές που είναι χιονισμένες, με ομίχλες, με
σύννεφα, με, δεν ξέρω να σας απαντήσω συγκεκριμένα πόσο καλό μπορεί να είναι ή όχι. Ξέρω όμως πως επειδή έχει την επιλογή και τη δυνατότητα να σε γυρίσει πίσω χρησιμοποιώντας την καταγραφή της διαδρομής την οποία έχει κάνει, αυτό ίσως να ήταν χρήσιμο. Αυτό για να μην το ξεχάσω επίσης. Αυτά λοιπόν από μένα. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Και πάμε λοιπόν τώρα στο giveaway. Εσείς πρώτον πρέπει να κάνετε follow, πρέπει να κάνετε like, πρέπει να κάνετε δηλαδή εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε like στο βίντεο και να γράψετε σχόλιο από κάτω, στο οποίο θα λέτε GT3 Active Giveaway. Τονίζω βέβαια ότι ο όρος για να μπορέσουμε να κάνουμε την κλήρωση μέσα από τη σελίδα η οποία επιλέγει τυχαία ένα σχόλιο, όπως κάναμε την άλλη φορά, είναι οι εγγεγραμμένοι στο κανάλι να φτάσουν τους 2.100. Δεν σας βάζω όριο τύπου 15 μέρες ή 30 μέρες. Με το που φτάσουμε τους 2.100 subscribers στο κανάλι, θα κάνω απευθείας την κλήρωση όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Καλή τύχη σε όλους, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Από εμένα, καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ. Γεια σας.